μας λατρεύουμε να λύνουμε γρίφους, ενίγματα, σπασοκεφαλιές, να κάνουμε διάφορα quiz. Το καλοκαίρι είναι εδώ και έχουμε τόσο ελεύθερο χρόνο. Ας δούμε λοιπόν σε αυτό το βίντεο 10 απίθανους γρίφους που προσπαθώντας να τους λύσουμε θα γυμνάσουμε το μυαλό μας. Ένα πανάκριβο δαχτυλίδι χάθηκε από το κοσμηματοπωλείο του πρώτου ορόφου σε ένα μεγάλο εμπορικό κέντρο. Ο διευθυντής του κοσμηματοπωλείου κάλεσε την αστυνομία. Αφού είδαν τα πλάνα του κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης, κατέληξαν να έχουν τρεις υπόπτους. Ένα 17χρονο μαθητή, μια 35χρονη μητέρα με τη 10χρονη κόρη της και μια ηλικιωμένη κυρία. Ο 17χρονος μαθητής είπε πως είχε κανονίσει να βρεθεί με έναν φίλο του δίπλα από το κοσμηματοπωλείο. Η μητέρα είπε νευριασμένη πως δεν πάτησε καν το πόδι της στο κοσμηματοπωλείο και παρακολουθούσε μαζί με την κόρη της μια ταινία στο κινηματογράφο. Η ηλικιωμένη κυρία είπε πως μπήκε στο κοσμηματοπωλείο γιατί ζαλίστηκε και ζήτησε ένα ποτήρι νερό, αλλά δεν πήρε το δαχτυλίδι. Ποιος από τους τρεις υπόπτους λέει ψέματα? Όλες οι ταινίες που είχε κινηματογράφος εκείνη τη μέρα δεν ήταν κατάλληλες για παιδιά κάτω των 16. Η γυναίκα δεν μπορούσε να δει καμία ταινία με τη 10χρονη κόρη της. Πότε κοιτάς το νούμερο 2, αλλά λες 10? Συμβαίνει όταν κοιτάς το ρολόι σου. Σου έχουν δώσει 7 αυγά. Πρέπει να σπάσεις 2, να τηγανίσεις 2, να φας 2. Πόσα αυγά θα σου μείνουν στο τέλος? Θα σου μείνουν 5 αυγά. Βρέθηκε σε μια σκοτεινή σπηλιά. Πρέπει να δραπετεύσεις χωρίς να σε πιάσουν. 4 χρωματιστές πόρτες εμφανίζονται μπροστά σου. Η κόκκινη σε οδηγεί σε έναν γαλαξία που δεν υπάρχει καθόλου οξυγόνο. Η κίτρινη σε οδηγεί σε μια δεξαμενή όπου ένας πεινασμένος χαρχαρίας σε περιμένει. Η μπλε σε οδηγεί 66 εκατομμύρια χρόνια πριν, όπου τεράστιος αστεροειδής χτύπησε τη γη και εξαφάνισε τους δεινόσαυρους. Η μοβ οδηγεί σε ένα πανέμορφο νησί με νόστιμο φαγητό και πεντακάθαρες παραλίες. Στον τοίχο υπάρχει μια πινακίδα που σου λέει να ανοίξεις την πόρτα που δεν είναι πρωτεύον χρώμα. Έχεις μόνο λίγα δευτερόλεπτα να ανοίξεις τη σωστή πόρτα. Ποια θα ανοίξεις? Θα διαλέξεις τη μοβ πόρτα, αφού το μοβ είναι δευτερεύον χρώμα και μην ξεχνάς, εκεί σε περιμένει ένα πανέμορφο νησί. Ένας τρελός επιστήμονας έπιασε τον Γιώργο και τον κλείδωσε σε ένα δωμάτιο χωρίς παράθυρα. Υπήρχε ένα σημείωμα πάνω στο γραφείο. Έγραφε τα εξής. Ιώτα, φι, μη, αλφα, μη, ιώτα, αλφα, σίγμα, όμικρον, νη, δέλτα. Βρες το γράμμα που λείπει και θα σε ελευθερώσω. Σε λίγα λεπτά ο Γιώργος ήταν ελεύθερος. Κατάφερε να βρει πως το γράμμα που έλειπε ήταν το Ιώτα. Τα γράμματα ήταν τα αρχικά των μηνών του έτους. Εσύ το βρήκες? Ξεκινάει από ταφ, τελειώνει σε όμικρον και έχει χιλιάδες γράμματα. Τι είναι? Το ταχυδρομείο. Ποια είναι αυτή που όσο πιο πολλά δίνει, τόσο πιο μεγάλη γίνεται? Μια εταιρεία. Όσο πιο πολλά προϊόντα πουλάει, τόσο πιο μεγάλη γίνεται. Ο κύριος και η κυρία Γεωργίου έχουν 6 κόρες και κάθε κόρη έχει έναν αδερφό. Πόσα άτομα είναι στο σύνολο η οικογένεια Γεωργίου? 9 άτομα. Υπάρχουν 6 κορίτσια, ένα αγόρι και ο κύριος και η κυρία Γεωργίου. Είναι γράμμα, αλλά ζεσταίνει και την πλάτη μας. Ποιο είναι? Το κάπα. Η μικρή Ελένη, όταν τη ρώτησαν πόσο χρονών είναι, εκείνη απάντησε πως σε 2 χρόνια η ηλικία μου θα είναι διπλάσια από ό,τι ήταν πριν 5 χρόνια. Πόσο χρονών είναι? 12 χρονών. 12 και 2 ίσον 12 πλην 5 επί 2.